Καλησπέρα. Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2020 και φτάσαμε σίγουρα στο βραδινό vlog. Όπως θα έχετε δει και από τον τίτλο, ο οποίος λέει «Όταν βλέπω έγκυες ζηλεύω», θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο είναι δύσκολο. Δεν είναι εύκολο θέμα. Θα μιλήσουμε όμως. Δεν φοβόμαστε εδώ τα δύσκολα θέματα. Καλησπέρα αγαπημένη κυρία Θέκλα. Καλησπέρα. Θα ήθελα να σας συγχαρώ για τα υπέροχα vlogs που ανεβάζετε, αλλά και να σας ευχαριστήσω γιατί μέσα από αυτά με βοηθάτε να καταλαβαίνω καλύτερα τη συμπεριφορά του γύρω μου, αλλά και τη δική μου και έτσι να βελτιώνομαι. Είναι λειτουργήμα αυτό που κάνετε, ειλικρινά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγάπη. Ήθελα να μοιραστώ μαζί σας τη δική μου ιστορία. Είμαι 38 ετών. Μεγάλωσα στην επαρχία, σε μια οικογένεια με αρκετά προβλήματα, γκρίνια και δυσκολίες, αλλά ταυτόχρονα με υπομονή και αγάπη. Από αρκετά νεαρή ηλικία αισθανόμουν άνθρωπος της οικογένειας, ότι σου ταιριάζει να κάνεις οικογένεια, να είσαι μαμά, να είσαι μέσα σε οικογένεια. Ονειρευόμουν ένα ευτυχισμένο γάμο και ένα όμορφο σπίτι με πολλά παιδιά. Έκανα δύο σχέσεις μακροχρόνιες, και όταν στα 26 μου έφυγα από την πόλη μου και μετακόμισα σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο, γνώρισα τον τωρινό μου σύζυγο. Είναι ένας άνθρωπος αρκετά κλειστός, αλλά πολύ στοργικός. Μου δείχνει την αγάπη περισσότερο με τις πράξεις του παρά με λόγια. Καλύτερα με πράξεις παρά με λόγια. Αν έχουμε να διαλέξουμε μεταξύ του να μας δείχνει ο σύντροφος μας την αγάπη του με πράξεις ή με λόγια, σαφώς θα επιλέξουμε τις πράξεις. Αν και τα λόγια είναι ωραία και θέλουμε να τα ακούμε και άνδρες και γυναίκες. Είμαστε πολύ αγαπημένοι και δεν μαλώνουμε ποτέ. Χαίρομαι για σένα. Άρα το ένα από τα τρία κομμάτια το καλό γάμο τον έχεις. Πάντοτε ήμουν πολύ μητρική εντός αγωγικών με όλους. Μου άρεσε να φροντίζω τους άλλους και να είμαι δίπλα τους, να κάνω τραπέζια και να δίνω απλόχερα τα πάντα. Φαγητό, αγάπη, χαμόγελο. Ήμασταν μαζί περίπου 5 χρόνια με τον άντρα μου στα 33 μου. Ακόμη δεν είχαμε παντρευτεί. Όταν διαγνώστηκα ξαφνικά με μια ασθένεια, κακοήθεια, που απειλούσε τη ζωή μου. Ο γιατρός, λέγοντας τη διάγνωση, μας ενημέρωσε πως μετά το χειρουργείο έχω καλή πρόγνωση, αλλά αν χρειαστεί θα αφαιρεθεί η μήτρα και δεν θα μπορώ να κάνω παιδιά. Το σοκ μου ήταν μεγάλο. Δεν σκέφτηκα ούτε στιγμή πως μπορούσε να πεθάνω. Το μόνο που σκεφτόμουν ήταν πως δεν θα κάνω παιδιά. Κατέρευσα. Και εκείνο το βράδυ κιόλας είπα στον σύντροφο μου πως αν δεν θέλει, αν δεν αντέχει να μείνει δίπλα μου και θέλει να φύγει, να το κάνει. Δεν θα του κρατήσω κακία. Μου είπε «Είμαι εδώ». Και στάθηκε σαν βράχος ακλόνητος σε όλη αυτή τη δοκιμασία. Αυτό είναι αγάπη. Είμαι εδώ, ό,τι και συμβεί. Ήμουν πολύ τυχερή που βρέθηκα στα χέρια άριστων γιατρών και μετά από ένα μεγάλο και δύσκολο χειρουργείο διατήρησα τη γονιμότητα μου, αλλά θα μπορούσα να μείνω έγκυος μόνο με εξωσωματική. Έμεινα στο νοσοκομείο για 20 μέρες και μετά στο σπίτι για κάποιο καιρό. Ήμουν αρκετά άτυχη όμως, καθώς εμφάνισα πολλές επιπλοκές, φλεγμονές, πόνους και χρειάστηκε τα τελευταία χρόνια νοσηλευτώ περίπου άλλες 15 φορές για μικροεπεμβάσεις, ενδοφλέβειες, αντιβιώσεις κτλ. Πόσο ταλαιπωρήθηκες. Πολύ ταλαιπωρία, πόνοι αφόρητοι, αλλά ήμουν πάντα με το χαμόγελο στα χείλη και αισιόδοξη πως όλα στο τέλος θα πάνε καλά. Όταν άρχισε να σταθεροποιείται κάπως η κατάσταση, ξεκινήσαμε με τον γιατρό να προγραμματίζουμε την εξωσωματική. Έπρεπε να προχωρήσουμε το συντομότερο και εφόσον θα καταφέρναμε μια επιτυχημένη εγκυμοσύνη και γέννα, θα προχωρούσαμε άμεσα στην αφαίρεση της μήτρας ώστε να μην ταλαιπωρούμε άλλο με τις επιπλοκές. Το άγχος μου μεγάλο. Βουνώ τα χάπια και οι ενέσεις και ορμόνες που πραγματικά σε τρελαίνουν και ξάπλα κίνητη στο κρεβάτι. Θαυμάζω πάρα πολύ τις γυναίκες που αντέχουν και πάνε μέσα από τη διαδικασία των εξωσωματικών. Πάρα πολύ. Η πρώτη προσπάθεια στέφθηκε με παταγώδη αποτυχία, κλάμα και απογοήτευση. Μερικές μέρες αργότερα συναντήθηκα με κάποιες φίλες μου, γνώριζαν για τις περιπέτειες της υγείας μου, αλλά όχι για την εξωσωματική. Το έχω γρουσουζιά να το συζητάω έξω από τη στενή οικογένεια. Καλύτερα να μην το συζητάς, γιατί σε όσο περισσότερους ανθρώπους πεις ότι κάνεις εξωσωματική, σε άλλους τόσους μετά θα πρέπει να τους πεις ότι δεν πέτυχε τελικά. Στην περίπτωση που δεν θα πετύχει.
Άμα είναι να πετύχει και να ριζώσει το μωρό, άμα φανεί κοιλιά, θα το καταλάβω. Εκεί λοιπόν, μια πολύ αγαπημένη μου φίλη μας ανακοινώνει πως είναι έγκυος. Μια κοπέλα που τόσα χρόνια έλεγε πως δεν θέλει να κάνει παιδιά. Μου ήρθε κόμπο στο στομάχι. Χάρηκα πραγματικά για εκείνη, τα παιδιά είναι ευλογία, αυτό της έλεγα τόσα χρόνια, αλλά είχα παγώσει. Φυσιολογικό. Ξεροκατάπια, χαμογέλασα, σήκωσα το ποτήρι μου και ευχήθηκα στη φίλη μου για το χαρμόσυνο νέο. Γύρισα στο σπίτι με κόμπο στο λαιμό και στο στομάχι. Ζήλευα. Έλεγα μέσα μου, γιατί εκείνη και όχι εγώ, που το λαχταράω τόσα χρόνια. Έκλαψα πολύ και για μέρες. Ο λόγος που έκλαψες πολύ και για μέρες δεν ήταν επειδή η φίλη σου έκανε μωρό ή επειδή ζήλεψε τη φίλη σου. Ο λόγος που έκλαψες πολύ και για μέρες ήταν επειδή είχες τη μεγάλη ατυχία να διαγνωστείς με κακοήθεια τότε που διαγνώστηκες, να κάνεις αυτή την πολύ δύσκολη επέμβαση και να περάσεις όλες αυτές τις ιατρικές δυσκολίες. Για σένα έκλαιγες, όχι για τη φίλη σου. Αισθανόμουν απέραντη λύπη, αλλά ακόμη περισσότερο ενοχές, γιατί δεν μπορούσα να χαρώ με τη χαρά της φίλης μου. Αισθανόμουν απέσιος, κακός άνθρωπος. Όχι αγάπη μου, δεν ήσουν απέσιος, κακός άνθρωπος. Ήσουν ένας φυσιολογικός άνθρωπος που οτιδήποτε στο περιβάλλον σου σου θυμίζει τον πόνο σου, ότι δεν μπορείς να κάνεις παιδί προς το παρόν, ότι δεν έχεις καταφέρει ακόμη να κάνεις παιδί, σου προκαλεί πόνο, δεν είσαι κακιά. Απομακρύνθηκα για κάποιο καιρό και κάθε μέρα που περνούσε τη σκεφτόμουν και ήθελα να της μιλήσω, αλλά δεν ήθελα να με ακούει έτσι στην κατάστασή της. Έκανα και δεύτερη αποτυχημένη εξωσωματική και τρίτη και σαν όλες οι γυναίκες γύρω μου να ήταν συνεννοημένες, έμεναν έγκυες η μια μετά την άλλη. Οι φίλες, οι ξαδέλφες, οι συνάδελφοι. Καταλαβαίνω πως ο καθένας κάνει τη ζωή του και δεν θα με ρωτήσει αν είναι η κατάλληλη στιγμή να κάνει παιδιά. Σε πάρα πολύ λογική, μ' αρέσεις, μ' αρέσεις πολύ. Δεν είμαι εγώ το κέντρο του κόσμου, γιατί έχει και αυτογνωσία και ρεαλισμό. Αλλά όπου και να γυρνούσα το κεφάλι μου, έβλεπα κοιλιές τουρλωμένες, γεμισμένες με υπέροχα μωρά. Και αντιχούσε μέσα μου η φωνή μιας θείας μου που μου είχε πει τα εξής τραγικά. Τώρα τα έχω πάρει. Δεν σου δίνει ο Θεός παιδί, γιατί είχες προγαμίες σχέσεις, γιατί έκανες πολιτικό γάμο, γιατί δεν κάνεις μάλλον για μάνα. Να πεις τη θεία σου να πάει να. Αυτό να πεις τη θεία σου. Να πάει να. Είναι μεγάλες βλακίες αυτά που σου είπε. Ότι και καλά δεν σου δίνει ο Θεός παιδί γιατί είχες προγαμίες σχέσεις. Ξέρεις πόσες κοπέλες γνωρίζω, οι οποίες όχι απλώς είχαν προγαμίες σχέσεις, μπορεί να εκδίδονταν κιόλας. Και κάνουν μια χαρά παιδιά. Τι σχέση έχει τώρα το θέμα της υγείας σου με το ότι είχες προγαμίες σχέσεις, ότι έκανες πολιτικό γάμο. Αυτά είναι βλακίες, ανοησίες, δυσιδαιμονίες και μεγάλες κακίες. Να πεις τη θεία σου να πάει να, σοβαρά. Και δείξες και το βίντεο. Και πες σου πως είμαι και κόρη παπά. Αυτά τα πράγματα είναι μεγάλη κακία να τα λέει. Μεγάλη κακία. Κύριε Λέισον, αν είναι δυνατόν. Εδώ βιάζουν τις κοπέλες και μένουν έγκυες από το βιασμό. Και μου λέει η θεία σου ότι επειδή είχες προγαμίες σχέσεις, που τι είχες, είχες δύο μακροχρόνιες σχέσεις, φυσιολογικά πράγματα. Ποια κοπέλα, πολύ λίγες κοπέλες, ελάχιστες δεν έχουν προγαμίες σχέσεις στην εποχή μας. Εγώ γνωρίζω και πολλές κοπέλες οι οποίες δεν είχαν προγαμίες σχέσεις και δυσκολευόντουσαν μετά να κάνουν παιδί. Δεν είναι το προγαμίο σεξ που φταίει όταν μια γυναίκα έχει δυσκολία να κάνει παιδί, δεν πάθες ολόκληρο καρκίνο. Σοβαρό μιλούμε τώρα. Αυτή η θεία σου είναι για τα μπάζα, να πάει να. Ευρίας. Ώρες-ώρες έφτανα σε σημείο να αισθάνομαι άξια μόνο λύπησης, μια καημένη κοπέλα. Δεν σε βοηθάει κιόλας και η θιά σου και το περίπου. Έχω πάθει την πλάκα μου με την κακία της θείας σου, πραγματικά. Μπιαχ. Ποτέ δεν έκανα κακή σκέψη για τις άλλες γυναίκες, γι' αυτό σου λέω μάνα μου δεν είσαι κακός άνθρωπος εσύ. Απλά ήμουν μονίμως με ένα κόμμα. Ενώ η θεία σου τι κακές σκέψεις έκανε για σένα, η θεία σου. Πόσο φθόνο, πόση κακία. Πόση κακία. Και είναι και θρήσκαυτη κιόλας. Α, πάει και εκκλησία. Μπράβο, μπράβο. Πολύ καλή κοπέλα, πες της. Τη Δευτέρα Παρουσία, αν υπάρχει Θεός και γίνει Δευτέρα Παρουσία, και θα κάνουμε πολύ πλάκα με τη θεία σου, γιατί νομίζω θα πάει πρώτο τραπέζι πίστα στον Παράδεισο. Αλλά αν υπάρχει Δευτέρα Παρουσία, τελευταία των Παϊκανών θα πάει εκεί που θα πάει. Θα της πεις ο Ιησούς ο Χριστός λέει, η πρώτη, στο Ευαγγέλιο λέει, δεν ξέρω ο Χριστός που το λέει, οι πρώτοι έσονται έσχατοι και έσχατοι έσονται πρώτοι. Τι είναι αυτές οι κακίες, entitled meaning things, αυτά τα κακομαθημένα, entitled σημαίνει αυτός που έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, ποια νομίζει ότι είναι.
Προφανώς δεν κάνει να... Προφανώς η ίδια δεν είναι ικανοποιημένη ερωτικά και ζηλεύει που νομίζει πως εσύ είχες και τη wow ερωτική ζωή με δύο σχέσεις. Άντε. Ποτέ δεν έκανα κακή σκέψη για τις άλλες γυναίκες, απλώς ήμουν μονίμως με ένα κόμπο στο λαιμό και τα δάκρυα να τρέχουν όταν δεν με κοιτούσε κανείς. Και θύμωνα που δεν μπορούσα με τίποτα να ελέγξω τα συναισθήματα μου, αγάπη μου, και με όλες αυτές τις ορμόνες που έπαιρνες για τις εξωσωματικές και να μην είχες κατάθλιψη, πάθαινες. Επηρεάζουν πάρα πολύ τη διάθεση και το σκαμπανεύασμα της διάθεσης οι ορμονικές θεραπείες για γονιμότητα. Εδώ σου λέει παίρνεις το αντισυλληπτικό χάπι, το οποίο έχει ένα κλάσμα των ορμονών που έχουν οι ενέσεις για την εξωσωματική και μπορεί κάποιες κοπέλες να πάθουν mood swings και μπορεί να πάθουν ακόμη και συμπτώματα κατάθλιψης, όσο μάλλον με τις θεραπείες. Και να μην μπορώ να σταθώ δίπλα στις φίλες μου που με είχαν ανάγκη ενώ ήταν έγκυες, γιατί πώς θα εμφανιζόμουν. Η καημένη που κλαίει μόλις δει κοιλιά. Και μέσα σε όλη αυτή τη δύσκολη ψυχολογική κατάσταση συμβαίνει και το χειρότερο. Αρρωσταίνει η μανούλα μου και πεθαίνει. Αφόρητος ο πόνος, δεν νομίζω πως θα το ξεπεράσω ποτέ στη ζωή μου. Και στο μνημόσυνο, μέσα στον πόνο μου και τη στενοχώρια, να έχω και ένα σωρό θείους, παλιούς, γνωστούς και μακρινούς συγγενείς να με ρωτάνε. Κανένα παιδάκι δεν θα κάνεις, άντε τι περιμένεις, κοντεύεις τα 40. Εκαλέσαν τους. Μέχρι και ο ταξιτζής που με πήγε, με ρώτησε εκείνη τη μέρα γιατί δεν έχω κάνει παιδιά τόσο όμορφη κοπέλα. Και παραλίγο να του έφερνα το ταξίμετρο στο κεφάλι του μαλάκα. Το διαβάζω χωρίς μπιπ γιατί σύμφωνο. Έχω και πολλούς ανθρώπους γύρω μου, καλοθελητές, που γνωρίζουν πάνω κάτω την ιστορία μου και σπέβδουν να με συμβουλέψουν, γιατί δεν υιοθετείς παιδί, θα σου στείλω εγώ το link, άνοιξαν πλατφόρμες υιοθεσίας, ή ο γιατρός σου δεν ήταν καλός, ή βγάλε τη μήτρα σου να ησυχάσεις. Λες και θα βγάλω δόντι, λες και είναι μια απόφαση δική τους, λες δεν σας ρώτησα, δεν έχω ρωτήσει τη γνωμάτευσή σας, δεν σας έχω ζητήσει γνωμάτευση. Παλαβοί άνθρωποι κυκλοφορούν ανάμεσά μας αδιάγνωστοι. Άκου να πάει να λες στην κοπέλα, βγάλε την. Είναι πολύ προσωπική απόφαση. Αν θα κάνει εξωσωματική μια κοπέλα, αν θα υιοθετήσει μια κοπέλα, αν θα προσπαθήσει να κάνει μόνη της μια κοπέλα ή ένα ζευγάρι, δεν σας αφορά. Έχω πίστη στο Θεό και όσο ο γιατρός μου λέει πως δεν κινδυνεύει η υγεία μου, θέλω να προσπαθήσω. Και δικαιούσε να προσπαθήσεις. Θεωρώ πως είναι δικαίωμά μου και θα το παλέψω μέχρι τέλους. Και πολύ καλά θα κάνεις. Είναι δική σου επιλογή αν θα κάνεις και άλλες εξωσωματικές. Είναι δική σου επιλογή τι θα κάνεις με το σώμα σου, με το γάμο σου, με τον άντρα σου, με την οικογένεια σου. Αλλάξαμε γιατρό εξωσωματικής με τον άντρα μου τον τελευταίο χρόνο και τα πράγματα δείχνουν καλύτερα και πιο ελπιδοφόρα. Κάναμε την τέταρτη προσπάθεια και πήγε καλά, αλλά δεν προχώρησε εγκυμοσύνη. Ελπίζω σύντομα να έχουμε μια ευχάριστη εξέλιξη. Θέλω να σου πω εδώ ότι έχω δουλέψει στο παρελθόν με πολλά ζευγάρια που κάνανε εξωσωματικές. Και είχαμε περιπτώσεις στην 7η εξωσωματική να έρθει το παιδάκι και μάλιστα ήταν μια περίπτωση που είχε έρθει στην 8η, μετά την 8η εξωσωματική έρθει το παιδάκι και γεννάει η κοπέλα το παιδάκι και μετά από πόσο καιρό μείνει ξανά έγκυος φυσικά. Εντάξει, εσύ όταν θα γεννήσεις το μωρό σου έχει πει ο γιατρός πως θα αφαιρέσετε τη μήτρα, αλλά θέλω να σου πω ότι 4 εξωσωματικές δεν είναι πολλές για να πεις ότι έχεις σπάσει όλα τα στατιστικά και δεν έχεις ελπίδα. Και εγώ ελπίζω σύντομα να έχετε μια ευχάριστη εξέλιξη. Το εύχομαι από καρδιάς. Παλιότερα πριν την ασθένεια μου, έκανα 2 χρόνια ψυχοθεραπεία. Μακάρι να μπορούσα οικονομικά να το υποστηρίξω και τώρα, γιατί το έχω μεγάλη ανάγκη. Αυτό που θα σου πω είναι ότι είναι τόσα πολλά τα χρήματα της εξωσωματικής, που η γνώμη μου είναι ότι αν ένα ζευγάρι κάνει εξωσωματική, είναι καλή ιδέα να επενδύει ταυτόχρονα και σε ψυχοθεραπεία. Γιατί άμα το σκεφτείς και οικονομικά, κάνοντας ψυχοθεραπεία μπορεί να χρειαστείς λιγότερες προσπάθειες εξωσωματικής. Και μια προσπάθεια εξωσωματικής στοιχίζει, ξέρω εγώ, όσο 40 ψυχοθεραπείες. 40 συνάντησες με τον ψυχολόγο, 50 δεν ξέρω. Σκέψου το λίγο. Γιατί νομίζω είναι μια περίοδος που χρειάζεσαι οπωσδήποτε ψυχοθεραπεία και ψυχολογική υποστήριξη. Βάλε πάνω στον budget της εξωσωματικής και αυτό. Σκέψου το σοβαρά. Δείξε το βιβλόκ να το δει και ο άντρας σου. Έχω κάνει αρκετή δουλειά με τον εαυτό μου και τώρα πια αισθάνομαι καλύτερα. Προσπαθώ να επικεντρώνομαι σε άλλα πράγματα που μου δίνουν χαρά, τη δουλειά μου που την αγαπώ,
τη σχέση μου με τον άντρα μου, να προσέχω τον εαυτό μου και να γυμνάζομαι. Μπράβο, αγάπη μου. Είναι εγωισμός να θέλω τόσο πολύ ένα παιδί? Όχι. Είναι εντελώς φυσιολογικό. Μετά από τόσο αγώνα δεν το αξίζω. Αλλά και τι είναι το παιδί για να το αξίζω? Βραβείο. Συμφωνώ, δεν είναι βραβείο το παιδί. Και ούτε εγωισμός είναι να θέλεις παιδί, ούτε το γεγονός ότι μέχρι τώρα δεν έχεις αποκτήσει παιδί είναι απόδειξη ή ένδειξη ότι δεν αξίζεις να έχεις παιδί. Το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι είναι τρομερά εξοργιστικό να βλέπεις ανθρώπους που δεν κάνουν για γονείς, ψυχολογικά, πνευματικά, διανοητικά, συναισθηματικά, να γίνονται γονείς εύκολα, και ανθρώπους που κάνουν μια χαρά για γονείς να δυσκολεύονται για να κάνουν ολόκληρο αγώνα. Ακόμη νιώθω ένα τσίμπημα στην καρδιά όταν μαθαίνω για νέα εγκυμοσύνη. Σας ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη για το τεράστιο γραμμό. Όχι, εντάξει. Ιστερόγραφο. Όταν γέννησε η φίλη μου, την επισκέφθηκα στο σπίτι της και της μίλησα για όλα ανοιχτά και ειλικρινά. Εισέπραξα μια μεγάλη αγκαλιά και η κόρη της τώρα πια με φωνάζει θεία. Αυτοί είναι άνθρωποι. Αυτοί είναι άνθρωποι αγάπης. Εσύ είσαι άνθρωπος αγάπης. Η φίλη σου είναι άνθρωπος αγάπης. Η θεία σου είναι για να πάει να και να μας παρατήσει. Καλή δύναμη. Είμαι σίγουρη ότι θα πάρεις πολλά ενθαρρυντικά μηνύματα από όλους τους φίλους εδώ στο κανάλι. Δεν είσαι κακός άνθρωπος, δεν είσαι παθολογικά ζηλιάρα. Δεν είναι κάτι αφύσικο αυτό που νιώθεις. Είναι πολύ φυσιολογικό και εύχομαι σύντομα η ταλαιπωρία σου να λάβει τέλος και να αρχίσει η νέα ταλαιπωρία, αυτή που επιθυμείς, το να μεγαλώσει το παιδί. Το να αποκτήσεις και να μεγαλώσει το παιδί, θα το καταφέρεις. Θα το καταφέρεις και θα δεις εσύ τι θα κάνεις. Θα πάρεις εσύ τις δικές σου αποφάσεις, το δικό σου χρόνο και δεν θα έρθει κανείς απ' έξω να σου πει πώς θα δημιουργήσεις την οικογένεια σου. Είσαι πολύ νέα κοπέλα, έχεις όλη σου τη ζωή μπροστά σου και θα την φτιάξετε την οικογένεια σας. Χαίρομαι για σένα, στέλνω την αγάπη μου και θέλω να επιστήσω την προσοχή στους σχολιαστές. Μην διαβάσω σχόλια από κάτω του στυλ τι άνθρωπος είσαι που ζηλεύεις τις φίλες σου, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι είναι απολύτως φυσιολογική η αντίδραση της κοπέλας. Γιατί δεν χρειάζεται να της προσθέσουμε ενοχικότητα. Να μην γίνουμε σαν τη θεία της αυτήν την ανανανά. Καληνύχτα.